ένα σοβαρό περιστατικό διάρρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί της 5ης 22 Αυγούστου σε κοσματοπολείο της περιοχής του Αγίου Νικολάου. Οι επαγγελματίες περιοχής παρατήρησαν πως γύρω στις 8 το πρωί η πόρτα του καταστήματος ήταν ανοιχτή και άμεσα ενημέρωσαν την αστυνομία και τον ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του ιδιοκτήτη, οι δράστες κατάφεραν να απενεργοποιήσουν τον συναγερμό και εισήλθαν στο κατάστημα από την κεντρική είσοδο. Η ατού ήταν σημαντική καθώς αφαίρεσαν όλα τα κοσμήματα που βρίσκονταν στη βιτρίνα. Η αστυνομία διερευνά την υπόθεση με στόχο τον εντοπισμό των δραστών. Γιατί είναι μια περίπτωση η οποία όντως δεν είναι συνηθισμένη. Δεν είναι από τις περιπτώσεις τις οποίες σε τοπικό επίπεδο έχουμε αντίστοιχα περιστατικά. Δείγμα το οποίο πιστοποιεί αυτό το οποίο συζητιέται ότι ήταν κάτι οργανωμένο και δεν ήταν μια δουλειά η οποία έγινε πρόχειρα. Οι έρευνες όντως γίνονται και γίνονται συστηματικά από τους συναδέλφους της ασφάλειας. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στους συναδέλφους, διότι είναι οι ίδιοι συνάδελφοι οι οποίοι πριν λίγα χρόνια βγάλαν μια πραγματικά μοναδική περίπτωση όπως ήταν αυτή της BRICS, όπου σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου κάτι αντίστοιχο μπορεί να ακούγεται αστείο σε κάποιους, αλλά είναι πραγματικότητα, θα ήταν ταινία του Hollywood η όλη διαδικασία από την κλοπή μέχρι και την εξιχνίαση. Οι ίδιοι συνάδελφοι ασχολούνται με αυτή την περίπτωση. Ξέρω τον τρόπο που δουλεύουν, με τη μεθοδικότητα που δείχνουν και οι ίδιοι και οι συνάδελφοι της σήμασης. Και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε και εδώ τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Κάποιες περιπτώσεις θέλουν τον χρόνο τους. Είναι δύσκολες. Κάποιες περιπτώσεις θέλουν συστηματική δουλειά παραπάνω από κάποιες άλλες περιπτώσεις. Μία τέτοια περίπτωση είναι και αυτή. Αλλά έχω την πίστη και τη βεβαιότητα ότι οι συνάδελφοι θα φέρουν εις πέρας και αυτή τη δύσκολη περίπτωση και σύντομα θα έχουμε ευχάριστα νέα.